Και θα ξεκινήσουμε, κυρία Καρλή, με αυτό που προανήγγειλα και που αφορά στην εντολέα σας, τη μητέρα, που έχει δύο ανήλικες κόρες. Και η κόρη της, η μεγαλύτερη ουσιαστικά, όταν έμαθε για την ασέλγεια του πατέρα και στη μικρότερη αδελφή της εκτός από την ίδια, τα είπε όλα στην μητέρα της. Ακριβώς. Έχουμε και την μητέρα, η οποία έχει μιλήσει στην Ρούλα Κουσκουρή. Θα την ακούσουμε σε λίγο και την περιμένουμε και ζωντανά να βγει, εφόσον είναι η διάθεσή της καλά, γιατί με όλο αυτό έχει πια, αν θέλετε, αρρωστήσει. Θα χρησιμοποιήσω κάτι έτσι που είναι ανώδυνο, οπότε και μπορώ να το πω. Κυρία Καρλή, ο λόγος εσάς. Έχουμε μία απίστευτη περίπτωση, όπου ένας πατέρας είχε ξεκινήσει να κακοποιεί το πρώτο παιδί της οικογένειας, την πρώτη κορούλα του, από όταν εκείνη πήγαινε τρίτη δημοτικού. Η κακοποίηση, η οποία δεν ήταν μόνο σωματική, ήταν και συναισθηματική, όπως αντιλαμβάνεστε, διήρκησε μέχρι τετάρτη δημοτικού, για ένα ολόκληρο έτος. Και μετά, αφού μεγάλωσε εκείνη, έπιασε το επόμενο παιδί της οικογένειας, την επόμενη κόρη. Και η κακοποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση διήρκησε από πέμπτη δημοτικού μέχρι τώρα, που έγινε το τελευταίο περιστατικό που οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση που είμαστε τώρα, να έχουν ανοίξει τα στόματα τα κορίτσια, να έχουν μιλήσει και να ζητάνε προστασία. Αλλά το ακραίο σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι έχουμε έναν πατέρα κακοποιητή, ο οποίος όχι και μόνο μετά από όλα αυτά και έτσι έχει ομολογήσει και έχει παραδεχθεί τις ασελγείς πράξεις, οι οποίες συστηματικά και κατά εξακολούθηση προέβαινε σε βάρος και των δύο κοριτσιών του, είναι αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση όπου εξαπολύει απειλές στη μητέρα, όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και το στενό συγγενικό περιβάλλον του, επειδή τα κορίτσια και η μητέρα ανοίξαν το στόμα του. Είπατε κάτι σκληρό, κυρία Καρλή. Όταν μεγάλωσε η μία κόρη, πήγε στην άλλη. Αυτό δηλαδή μου ήχησε στα αυτιά μου, κυρία Καρλή. Έβλεπα και την Ένα Χρονοπούλου που εκείνη την ώρα σοκαρίστηκε. Θέλω να την ακούσω. Δεν γίνονται αυτά. Θέλω να ακούσουμε τη μητέρα. Πήγε την καρδιά μας όλο. Έχετε δει, ε. Δηλαδή το... Θα σας το πω μετά. Της απειλή κιόλας. Της απειλή. Γιατί μιλήσαμε. Να ακούσουμε λοιπόν... Τώρα να σας ρωτήσω κάτι πολύ σκληρό. Γιατί ζει αυτός ο άνθρωπος. Όχι, άκου Ζινά, είμαστε πολύ επίοικοι με τους ανθρώπους που τελειώνουν τις ψυχές των παιδιών τους, που γεννάνε παιδιά για να τα βιάζουν. Και πιστεύω ότι η κοινωνία πρέπει να πάρει πολύ σοβαρή και καθολική θέση πάνω σε αυτό το φαινόμενο που το θεωρούμε ως φυσιολογικό. Και δεν τον θεωρώ άρρωστο. Τον θεωρώ παλιά. Δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Η δικαιοσύνη πρέπει να επέμβει άμεσα. Εδώ πέρα έχουμε ένα κατά εξακολούθηση αδίκημα το οποίο έχει τελεστεί σε δύο ψυχές ανηλίκων και πρέπει η δικαιοσύνη να επέμβει και να εκδώσει άμεσα ένταλμα σύλληψη του συγκεκριμένου, γιατί δεν γίνεται να κυκλοφορεί ελεύθερος και να τίθεται αυτομάτως σε κίνδυνο όχι μόνο η σωματική ακαιρεότητα των συγκεκριμένων κοριτσιών, των παιδιών του, αλλά και η σωματική ακαιρεότητα οποιοδήποτε κοριτσιού βρεθεί μπροστά του. Είναι και της επόμενης γυναίκας που θα παντρευτεί και θα της κάνει παιδιά για να συνεχίσει να βιάζει. Γιατί δεν θα γίνει άνθρωπος ποτέ. Θέλω να μου πει το κοντρόλ αν η μητέρα είναι σε θέση να βγει ή να παίξουμε την... Ωραία. Να ακούσουμε αρχικά την... Γιατί θα πούμε ότι όλα αυτά συνέβησαν σε ένα πολύ μεγάλο νησί. Η μητέρα αναγκάστηκε να πάρει τα παιδιά πολύ της και μεγάλο, να φύγει. Δεν το λες. Επειδή το γνωρίζω το νησί, θα πω κάτι. Ότι ακριβώς γιατί δεν είναι μεγάλο και είναι κλειστό, κλειστή κοινωνία, το κάνει ακόμα πιο χυδαίο. Θα το δέχομαι, πω όπως το δέχομαι, γιατί δεν έγινε και μέσα στην πρωτεύουσα του νησιού, στη χώρα, ας πούμε, έγινε σε ένα χωριό του νησιού. Η μητέρα αυτή αναγκάστηκε να πάρει τα κορίτσια της. Να πω ότι το συμβάν, το τελευταίο, έγινε πριν λίγα 24 ώρα. Δεν μιλάμε για μια υπόθεση πριν από κάποιους μήνες. Όταν ξαφνικά τα δύο παιδιά, γυρίζοντας από το σχολείο, αποφάσισαν και στη μητέρα τους, η οποία σοκαρισμένη άκουγε τις περιγραφές. Που δεν μένουν στην ίδια περιοχή, είναι χωρισμένοι οι γονείς. Για να τα πούμε. Παρακαλώ. Πλέον είναι χωρισμένοι μετά την καταγγελία. Ναι. Μετά την καταγγελία πήρε τα παιδιά τους. Λογικό έκανε. Είναι τελευταία 24 ώρα μιλάμε. Λογικό έκανε για τα κορίτσια. Είναι 13 και 15 ετών. Όχι, 20 χρόνια δεν είχε αντιληφθεί τίποτε. Ναι, και ήταν. Δεν είχε είναι αυτό που λέμε ο κύριος στην κοινωνία με το άψογο προσωπείο και μέσα στο σπίτι, στις κλειστές πόρτες, κακοποιούσε τα ίδια τα παιδιά. Παρακαλώ.
Εγώ ενημερώθηκα από τα κορίτσια μου την Παρασκευή. Είχαν έρθει τα κορίτσια μου από το σχολείο και τα δύο ταραγμένα. Και ρώτησα, κορίτσια, έχει συμβεί κάτι στο σχολείο, έχει γίνει κάτι? Και μου λέει, μαμά, θέλουμε να σου μιλήσουμε. Λέω, τι έγινε? Λέει, έχει να κάνει με τον μπαμπά. Λέω, τράκαρε, έχει γίνει κάτι? Όχι, μου λέει, μην ανησυχείς γι' αυτό, δεν έχει να κάνει, λέει, έχει να κάνει, λέει, με εμάς. Λέω, τι εννοείται? Και μου μίλησε η μεγάλη μου η κόρη και μου λέει, μαμά, ο μπαμπάς, λέει, την Πέμπτη, εχθές, λέει, πήρε τη μικρή μου την κόρη και την πήγε στο στάβλο που έχει ζώα, γιατί αυτό είναι το επάγγελμά του. Της κατέβασε, λέει, τα ρούχα, της χάιδευε, λέει, το στήθος και ακουμπούσε το πάνω της. Και λέω, τι λέτε, δηλαδή, ακούτε, λέω, τι λέτε? Λέει, μα, λέει, είναι πολύ σοβαρό, λέει, και δεν είναι, λέει, ότι το έχει κάνει, λέει, μόνο στη μικρή. Το έχει κάνει, λέει, και σε μένα, όταν ήμουν, λέει, στην τρίτη δημοτικού. Μου το έχει κάνει, λέει, τρεις φορές. Και της λέω, κορίτσι μου, της λέω, γιατί δεν μίλαγες τόσο καιρό να έρθεις να μου πεις τι σου έχει κάνει και το λες τώρα? Μου λέει, φοβόμουν, λέει, να σου μιλήσω, απλά είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι αν σε περίπτωση το κάνει και στην αδερφή μου, θα έρθω να τα πάω όλα. Εγώ, λέει, είχα ενημερώσει, λέει, την αδερφή μου ότι έχει το νου σου, αν μπομπάς σου κάνει κάτι που σε φέρει σε δύσκολη θέση, θα έρθεις να μου το πεις. Την μεγάλη μου την κόρη, πέρα από τις τρεις φορές που της έβγαλε τα ρούχα και το εσώρουχο και τριβότανε πάνω της και τη χάιδευε, επί 1,5 χρόνο της σήκωνε την μπλούζα και της χάιδευε το στήθος. Το οποίο αυτό μου το είπε η μικρή, ότι της το έκανε και εκείνης από την Πέμπτη Δημοτικού. Της σήκωνε την μπλούζα, της χαϊδεύει το στήθος της και μάλιστα της έλεγε, σου αρέσει αυτό που σου κάνω? Και πάντα καθόταν στο καθιστικό και κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού μας να δει μήπως έρθει κανένας. Την Πέμπτη που της έκανε αυτό, της μικρής, την Τρίτη της το ξανά έκανε με το μπλουζάκι, της σήκωσε το μπλουζάκι της να της χαϊδεύσει το στήθος, αλλά αυτή τη φορά όχι στο σαλόνι. Παρακλείδωσε την πόρτα του σπιτιού και την πήγε στην κρεβατοκάμαρά μας. Λέω, 20 χρόνια με τι άνθρωπο ζούσα. Και τα παιδιά μου δεν μιλάγανε, ούτε η μικρή δεν ήρθε ποτέ να μου πει τίποτα, γιατί φοβόταν, δεν ήθελε να χωρίσω με τον παπά της. Ο ίδιος θα σας πω, τον έπιασα προετοίμαστο, γιατί την ώρα που σχολάσανε τα κορίτσια μου και μου είπανε όλο αυτό, μετά από 10 λεπτά ήρθε και εκείνος. Πριν έρθει όμως, είχα πει στα κορίτσια μου ότι πηγαίνετε πάνω στη θεία σας να μείνω μόνο με τον παπά. Όταν ήρθε λοιπόν και μπαίνει μέσα και πήγε να με πάρει με ένα αγκαλιά, τον σταματάω και μου λέει, τι έγινε? Του λέω, έκανες αυτό και αυτό, λέω, στα παιδιά? Μου λέει, είσαι καλά, πας καλά, επειδή έδωσε, λέει, ένα φιλί, λέει, στη μικρή, δεν μπορώ, λέει, σαν μπαμπάς να δώσω ένα φιλί. Να σημειωθεί όμως ότι η μικρή είχε πιπηλιά. Και φωνάζω το κορίτσια και λέω στη μικρή μου την κόρη, λέω, πες λέω στον μπαμπά, λέω, τι σου έκανε. Και η μικρή, επειδή ήταν ταραγμένη εκείνη τη στιγμή, λέει, με φίλησε στο λαιμό. Λέω, πες και τα παρακάτω. Μου λέει, δεν μπορώ. Λέω της μεγάλης μου κόρη, λέω, μίλα εσύ. Και γυρίζει το παιδί και λέει, στον πατέρα της, λέει, μπορεί, λέει, να ήμουν, λέει, μικρή, αλλά καταλάβαινα, λέει, τι έκανες. Και ήταν απαθέστατο. Λέω στα κορίτσια, μαζέψτε τα πράγματά σας, φεύγουμε από το σπίτι τώρα. Πόσο χρόνο είναι τα κορίτσια σήμερα? Η μεγάλη είναι 15 και η μικρή είναι 12. Δεν πήγα στην αστυνομία. Είχα σοκαριστεί. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, όπως σας είπα και με ένοιαζε, ήταν να προστατεύσω τα παιδιά. Μέχρι που πήγε ο ίδιος και παραδόθηκε την Κυριακή. Παραδόθηκε και είπε ότι ναι, το έχω κάνει. Βέβαια δεν αναφέρει από τι έμαθα ότι, ότι και καλά μόνο της χάιδεψε. Να τιμωρηθεί για αυτό που έχει κάνει. Να βγαίνουν τα παιδιά και να μιλάνε. Να μην το κρύβουνε. Έχω πνιγεί. Δεν υπάρχει συνέχεια. Δεν ξέρω. Ναι, μπορεί να μην είπαν τα παιδιά. Αλλά δεν ξέρω, αυτή η γυναίκα δεν κατάλαβε τίποτα από τη συμπεριφορά σου. Όχι, 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 λέω. Γιώργο, δεν λέω όχι, για το. Αθέστατος, Γιώργο. Ακούστε, ναι, να, αυτοί οι άνθρωποι είναι αχροί. Σε περίπτωση που το έκανε. Εντάξει, είμαι εγώ δικαστήριο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθεότητας. Δεν έχουν λόγο τα παιδιά να λένε ψέματα. Η κυρία Καρλή, τι σας είπε? Δεν κατάλαβε κάτι στη συμπεριφορά του? Δεν καταλάβαινε κάτι από τη συμπεριφορά του? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι... Ήταν αυτό το...
η συμπεριφορά ήταν αυτό το οποίο σας είπα και προηγουμένως. Είναι πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν στην κοινωνία μεταξύ όλων εμάς και έχουν το προσωπείο, ξέρουν αυτό το προσωπείο να καλύπτει πάρα πολύ τις διαστροφές που έχουν. Ασφαλώς, όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα σε μια κλειστή κοινωνία, δεν θέλει να δίνει δικαιώματα σε τρίτους και παράλληλα ενεργεί ό,τι ενεργεί σε βάρος των κοριτσιών του εν κρυπτό, γιατί να δώσει δικαίωμα περαιτέρω, αφού είχε τις ίδιες τις χώρες του και εξυπηρετούσαν τη διαστροφή του. Τη διαστροφή του λοιπόν την έκανε πράξη μέσα στο σπίτι. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι έξω. Έχει περάσει από ανακρίση εισαγγελέα. Τι έχει γίνει με αυτόν τώρα? Είναι αυτή τη στιγμή, επειδή το τελευταίο περιστατικό κακοποίησε, έγινε την Πέμπτη και ο ίδιος ομολόγησε από μόνος του, χωρίς την κυρίσκη και την καταγγελία, ακριβώς το αστυνομικό τμήμα, είχε παρέχει το αυτόφορο. Και επομένως η δικογραφία έχει σχηματιστεί και εκκρεμεί εδώ πέρα στην πόλη μας. Ωστόσο, επειδή θα πρέπει να διενεργηθούν συμπληρωματικές καταθέσεις από τα κορίτσια και να αναφέρουν λεπτομερώς όλα τα περιστατικά κακοποίησης που έχουν γίνει παρουσία ψυχολόγου, θεωρώ ότι θα προσδοθεί στο αδίκημα ο χαρακτήρας του κατ' εξακολούθηση. Θα έχουμε δηλαδή ένα διαρκές τελεστέν έγκλημα σε βάρος των ανηλίκων και ως εκ τούτου θα εκδοθεί, είναι θέμα χρόνου, άλυση, και ένταλμα σύλληψη. Είπατε ότι ομολόγησε. Δεν μπορεί να έχουμε. Ομολόγησε, λέει. Ομολόγησε την Κυριακή μόνο στο αστυνομικό τμήμα. Το αδίκημα δεν είναι κακουργηματικό, γιατί είναι κατάχρηση ενήλικου σε ασέλγια, αν δεν κάνω λάθος, Βασίλη. Ακριβώς. Είναι κακουργηματική φύσεως η πράξη. Απλά σε όλα τα ότι είναι πατέρα δεν επιβαρύνει τη θέση του κατηγορουμένου. Ασφαλώς και επιβαρύνει όλη την κατάσταση και όλο αυτό είναι προσδιοριστικό του μεγέθους της εγκληματικής πράξης την οποία έχει διαπράξει. Μάλιστα, κυρία Καρλή. Κάτι θέλει να πει, γιατί πριν εγώ ευνηδιάστηκα με αυτό το συμβάν, ο κύριος Σόμπολος και μου λέει θα πει κάτι πιο σοβαρό που έχει εκείνο στη δική του έτσι, δημοσιογραφική καριέρα. Τι να πω, Ζήνα. Έχω δει και έχω ασχοληθεί και με ακόμα πιο φρικιαστικά πράγματα, γεγονότα από ότι αυτό που ακούσαμε τώρα. Πατέρας βίαζε, απειλούσε και βίαζε τη μεγαλύτερη κόρη του. Για χρόνια αυτό. Γεννάει η κόρη, την οποία κατέστησε έγκυο, και σε συνεννόηση με τη μάνα, λέει, το γέννησε η μάνα το παιδάκι που κάνανε. Ξανά έγκυος με το άλλο κορίτσι, το άλλο κορίτσι έγκυο από τον πατέρα και το σκοτώνουν το παιδί. Το πετάξαν σε ένα ρέμα, βρέθηκε και έτσι κινητοποιηθήκαμε και εμείς, η αστυνομία και λοιπά. Φυσικά συνελήφθη ο πατέρας. Τώρα τι έγινε, καταδικάστηκε, δεν καταδικάστηκε, δεν το ξέρω. Αλλά έζησα αυτή τη φρίκη και να κλαίνε τα δυο κορίτσια και να οδύρονται και να προσπαθούμε να τους πάρουμε εμείς συνέντευξη και τι να σου πούν τώρα. Ευτυχώς, μας βίαζε και μας σκότωνε άμα μιλάγαμε. Έχουμε τη μητέρα η οποία μόνο που δεν το σιώπησε. Κάτι θέλατε, κύριε Ταψή? Πρέπει να μιλάνε, να ανοίγουν στόματα. Ο κ. Σόμπολος δεν είναι τόσο μακρινή πραγματικότητα. Φιλοξενούν συχνά στις αίθουσες των ακροατηρίων τέτοιες υποθέσεις. Εγώ έχω δει επίσης πάρα πολλές, σε κάποιες συμμετείχα κιόλας ως δικηγόρος. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ανοίγουν τα στόματα πλέον. Δεν... Μακάρι να ανοίγουν. Αυτό λέμε, να ανοίγουν στόματα, Βασίλη. Ανοίγουν τα στόματα. Έχουν ανοίξει τα στόματα και βεβαίως και η δικαιοσύνη δεν κοφεύει πλέον, ούτε καθυστερεί όσο γίνεται περισσότερο. Δηλαδή, ρωτήσατε πριν γιατί δεν βγήκε ένταλμα για τον πατέρα. Μα επειδή πράγματι θα χαρακτηριστεί ως κακούργημα, πρέπει να συνταχθεί η δικογραφία, να ασκηθεί ποινική δίωξη και ενδεχομένως, όπως λέει η κυρία Καρλή, συντομότατα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψεως. Πάντως είμαστε εδώ. Να ξεπεραστεί η παρέλευση του αυτοφόρου. Ναι, αλλά πάντως είμαστε εδώ να το συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες. Κυρία Καρλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ένα μήνυμα να μιλάνε τα παιδιά που κακοποιούν. Όχι, όχι, θα το συνεχίσουμε, κυρία Καρλή. Γι' αυτό έχω βάλει άνω τελεία σήμερα. Έχω βάλει άνω τελεία. Είμαστε εδώ για να πούμε κι άλλα. Άνω τελεία, θα σας καλέσω αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής.